Η καλύτερη δίαιτα εκεί έξω. Αυτή η δίαιτα που θα λιώσει το λίπος πάνω από το σώμα σου. Ποια είναι, θα μάθεις αυτό το βίντεο. Hey, γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, για την καλύτερη δίαιτα εκεί έξω. Και εδώ πέρα οι απόψεις είναι διαφορετικές για τον καθένα. Θα ακούσεις απόψεις τύπου δεν υπάρχει καλύτερη δίαιτα και η καλύτερη δίαιτα είναι αυτή που σου κάνει εσένα και αυτή που μπορείς να ακολουθήσεις και δεν ξέρω εγώ τι, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά πίστευα και εγώ στο παρελθόν, μέχρι που ανακάλυψα τη διαλυματική νηστεία. Τώρα, γιατί η διαλυματική νηστεία είναι η καλύτερη δίαιτα και είναι καλύτερη από όλες τις υπόλοιπες. Ωραία, κοίταξε, θα τη συγκρίνουμε τη διαλυματική νηστεία με μια απλή πατροπαράδοτη δίαιτα εκεί έξω. Ωραία. Οπότε, στη πατροπαράδοτη δίαιτα, στην κανονική δίαιτα, στη κλασική δίαιτα, έχουμε για πρωινό ένα τοστάκι. Ωραία. Φάμε το τοστ μας για πρωινό. Θα είναι σαν να μην φάγαμε τίποτα, δεν το νιώθουμε καν. Μετά, πας στη δουλειά. Στη δουλειά πρέπει να φας, ξέρω εγώ, δύο βραστά αυγά, που είναι και, πρέπει να είναι και βραστά αυγά για να βρωμάνε κιόλας, να μάθουν όλοι ότι είσαι σε δίαιτα. Να είναι εντελώς αμήχανο για σένα. Οπότε έχουμε το βραστό αυγό. Μετά θα γυρίσει σπίτι, θα φας το κλασικό λίγο κοτοπουλάκι, λίγο ριζάκι, λίγη σαλατούλα. Και τέλος πάντων, κάπως έτσι θα πηγαίνει. Κάνα κριτσίνο όποτε πεινάς. Θα φας 7 γεύματα, τόσο σε μέγεθος, ούτε που θα καταλάβεις ότι τα φάγες. Και αυτή είναι η κλασική δίαιτα. Ωραία, θα έχεις και το ένα cheat meal σου, ξέρω εγώ, μια φορά την εβδομάδα, αν είσαι και πολύ τυχερός. Και αυτό είναι. Ωραία. Τώρα το συγκρίνουμε με διαλυματική νηστεία. Η διαλυματική νηστεία πάει ως εξής. Ξυπνάς, πίνεις την καφεδούμπα σου, πας στη δουλειά. Δεν καταλαβαίνει κανείς ότι είσαι σε δίαιτα. Γυρνάς σπίτι και τρως το πρώτο σου γεύμα, που είναι ένα τεράστιο γεύμα, γιατί ουσιαστικά τρως τις μισθές θερμίδες για την ημέρα σου, τις τρως σε αυτό το ένα γεύμα. Είναι ουσιαστικά σαν ένα cheat meal. Ωραία. Τρως το πρώτο σου, σε εισαγωγικά, cheat meal, μετά τρως ένα snack πάρα πολύ χορταστικό και το βράδυ τρως άλλο ένα cheat meal σε εισαγωγικά. Και δεν εννοώ τρως ό,τι θες, εντάξει, σίγουρα η ποιότητα και η ποσότητα έχουν σημασία, αλλά αυτό που θα φας σε 7 γεύματα, ξέρω εγώ, θα φας σε 2-2,5 γεύματα. Οπότε είναι σαν να τρως πάρα πολύ κάθε μέρα, οπότε δεν νιώθεις ότι είσαι σε δίαιτα ουσιαστικά. Εντάξει. Άλλο ωφέλη είναι ότι αυτό τι κάνει, βοηθάει στο να μην πεινάς. Εντάξει. Θα πεινάς το πρωί που θα κάνεις την νηστεία σου, αλλά θα πίνεις το καφεδάκι σου και θα είσαι εντάξει. Μετά θα φας τα δύο μεγάλα γεύματά σου και δεν θα πεινάς. Τη μισή μέρα δεν θα πεινάς καθόλου. Την άλλη μισή θα πεινάς λίγο. Τώρα αυτή η λίγη πείνα είναι πάρα πολύ καλή και θα τη συνδυάσεις με τη δουλειά σου. Γιατί όταν πεινάς είσαι πιο παραγωγικός, δουλεύεις περισσότερο. Ανεβαίνει το productivity, γίνεσαι πιο έξυπνος, σκέφτεσαι πιο καθαρά, έχεις πιο πολύ διάβγεια. Οπότε όλα αυτά βοηθάνε και όχι μόνο στο να χάσεις λίπος, στο να χάσεις κιλά, αλλά σου βελτιώνει τη ζωή γενικά. Στο να είσαι πιο παραγωγικός, στο να δουλεύεις καλύτερα, να είσαι πιο έξυπνος, πιο ξύπνιος. Έτσι. Παίζει τεράστιο ρόλο. Γιατί, πώς λειτουργεί αυτό? Όποτε πεινάμε, γινόμαστε πιο οξυδερκείς, λίγο πιο έξυπνοι, λίγο πιο γρήγοροι, λίγο πιο τσάκαλοι. Γιατί στο παρελθόν, όταν πεινάγαμε και πρέπει να κυνηγήσουμε, κάθε φορά που πεινάγαμε περισσότερο σημαίνει τι? Ότι δεν πιάναμε ένα θύραμα να φάμε. Οπότε πεινάς, γίνεσαι πιο γρήγορος, πιο έξυπνος, μέχρι εν τέλει να καταφέρεις να πιάσεις το θύραμα. Οπότε κάπως έτσι λειτουργεί και χρησιμοποιούμε αυτό το αρχαίγωνο ένστικτο για την καθημερινότητά μας. Οπότε όποιος έχει κάνει διαλυματική νηστεία θα έχει παρατηρήσει κιόλας ότι είναι πάρα πάρα πολύ πιο παραγωγικός. Οπότε παραγωγικότητα. Δεν πεινάς τόσο και το καλύτερο απ' όλα ότι δεν είναι τόσο χρονοβόρο. Δεν μπλέκεις με τάπερ, δεν μπλέκεις με μαγείρεμα, με προετοιμασία γευμάτων. Πάρε το τάπερ στη δουλειά, βγάλε το τάπερ από τη τσάντα. Να μην ξεχάσεις να βγάλεις το τάπερ, μην λήξεις το φαγητό. Μην ανοίξεις το τάπερ στη τσάντα και βρωμείς τη τσάντα. Μην βρωμάει το φαγητό στη δουλειά. Μην το ένα, μην το άλλο. Έτσι. Καθόλου τίποτα από όλα αυτά. Καθόλου πονοκέφαλος. Πολύ εύκολο να το ακολουθήσεις. Εντάξει. Τώρα, εάν θες ένα πολύ αναλυτικό σεμινάριο στη διαλυματική νηστεία, μπορείς να πατήσεις το link κάτω στην περιγραφή, όπου δείχνω πώς έχασα εγώ 10 κιλά λίπους σε 3 μήνες μέσω της διαλυματικής νηστείας. Πάρε το link κάτω και θα το δεις. Εντάξει, κάνεις εγγραφή, βλέπεις το σεμινάριο, εντελώς δωρεάν. Ωραία. Οπότε, διαλυματική νηστεία. Hands down, η καλύτερη δίαιτα εκεί έξω. Εντάξει. Τώρα, το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Όταν βρίσκουμε κάτι που δουλεύει, δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Θα χάσει κανένα κιλό, 2 κιλά, 3 κιλά, 4 κιλά. Κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό. Γιατί θα σταματήσει? Δεν είναι ότι δεν είναι η διαλυματική νηστεία ή οποιαδήποτε δίαιτα, τέλος πάντων, πέρα από την πλάκα, οποιαδήποτε δίαιτα διάλεξες και δεν δουλεύει, δεν σημαίνει ότι φταίει η δίαιτα. Φταίει ότι κάτι δεν κάνεις σωστά, δεν την εκτελείς αρκετά καλά. Έτσι. Οπότε δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Ας πούμε, το σύμπαν συνεχώς διαστέλλεται. Ο κόσμος συνεχώς αλλάζει. Τα πράγματα συνεχώς αλλάζουν. Προχωράμε, εξελισσόμαστε. Έτσι θα πρέπει να είναι και η δίαιτα που διάλεξες.
Οποιαδήποτε είναι και αν είναι αυτή. Ξέρω εγώ, η ζωή σου αλλάζει. Η ρουτίνα σου αλλάζει. Εσύ αλλάζει. Μαζί με αυτό πρέπει να αλλάζει και η δίαιτά σου. Εάν δεν γίνεται αυτό, θα μείνει πίσω. Το σώμα σου θα μείνει πίσω. Θα αρχίσει να μαζεύει λίπος. Θα αρχίσει να σταματήσει να χάνει λίπος. Και εν τέλει θα επιστρέψει πάλι εκεί που ήσουν και ακόμη χειρότερα. Οπότε το μυστικό, το μεγάλο μυστικό είναι ότι ό,τι δίαιτα και αν διαλέξει, θα δουλέψει στην αρχή, μετά κάποια στιγμή θα σταματήσει να δουλεύει τόσο καλά, πρέπει να δει τι φταίει, να το διορθώσει. Ακόμα και όταν πετύχει το στόχο, χάσει το λίπος, έρχεται το καλοκαίρι, είσαι φέτες, είσαι ωραίος, έχει πετύχει το σώμα σου, μπαίνει στο παλιό σου τζιν, δεν ξέρω εγώ τι, πάλι δεν πρέπει να επαναπαυτεί. Πάλι πρέπει να δει τι μπορεί να κάνει καλύτερα. Πάλι πρέπει να προσέχει. Άμα βάλει λίπος, να δει τι το προκάλεσε αυτό. Και συνέχεια να αλλάζει η δίαιτά σου. Εντάξει. Οπότε, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να το απολαύσετε. Εάν το απολαύσετε, ξέρετε να κάνετε. Κουμπώστε like, εγγραφή. Πείτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Έως την επόμενη φορά να προσέχετε και να γυμνάζεστε. Peace out!